κοτόπουλο τζέρκ με ρύζι και φασόλια. Είναι μια συνταγή που ο περισσότερος κόσμος νομίζει ότι προέρχεται από την Τζαμάικα. Την έχω φάει και εγώ για πρώτη φορά στην Τζαμάικα. Μέχρι που πριν από αρκετά χρόνια με είχαν στείλει για μια δουλειά στη Βραζιλία. Και τυχαία σε ένα σπίτι που μέναμε, μου το μαγείρεψαν αυτό το κοτόπουλο και μου εξήγησαν από πού προέρχεται. Περισσότερο μου ανέλησαν ότι προέρχεται από τα βάθη του Αμαζονίου, δηλαδή από τη χώρα της Βραζιλίας. Και το κάνουν με ένα λίγο πιο βαρύ τρόπο. Βάζουν πιο πολλά μπαχαρικά, πιο πολλά μυρωδικά και τους έδειξαν να το φτιάχνουν με γιαούρτι για να κόψουμε λίγο την ένταση από τα μπαχαρικά και τα μυρωδικά. Οπότε θεώρησα ότι πρέπει αυτή τη συνταγή να την εντάξω μέσα στη Βραζιλία. Εκεί έχω φάει το καλύτερο κοτόπουλο τζέρκ. Εκεί το φτιάξαμε για πρώτη φορά με γιαούρτι. Αυτοί χρησιμοποιούσαν μια παχύρευστη κρέμα. Το γιαούρτι έδωσε άλλη διάσταση συνταγή. Οπότε πάμε, ξεκινάμε να σας δείξω τη συνταγή. Λοιπόν, για να μην μας παρεξηγήσετε εσείς οι αγγλομαθείς, η λέξη jerk σημαίνει κάτι το καυτερό. Είναι κάποιες πιπεριές που βγαίνουν στη Βραζιλία, βγαίνουν στη Τζαμάικα, πάρα πολύ μικρές, πάρα πολύ δυνατές. Το φαγητό αυτό είναι αρκετά καυτερό, οπότε σε ένταση μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, ανάλογα τι αντέχει η γλώσσα σας. Είναι ένα φαγητό που έχει αρκετές παρασκευές, οπότε δεν θα σας πω όλα τα υλικά από την αρχή. Θα πάμε λίγο βήμα-βήμα και θα ξεκινήσουμε φτιάχνοντας πρώτα τη σάλτσα jerk. Λοιπόν, χοντροκόβουμε ένα κρεμμύδι. Δύο σκελίδες περίπου σκόρδο. Θα στύψουμε προαιρετικά λίγο lime. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην ξεχάσετε τις καυτερές πιπεριές. Εμείς επειδή είμαστε θαραλέοι, θα βάλουμε όλη την καυτερή πιπεριά και τους σπόρους. Συνήθως, αν θέλετε να κόψετε την ένταση από μια καυτερή πιπεριά, αφαιρείτε τους σπόρους. Εμείς τους θέλουμε γιατί μας αρέσουν. Θα βάλουμε λίγο θυμάρι. Αν δεν έχετε θυμάρι, μπορείτε να αντικαταστήσετε με ρίγανη. Και πάμε. Λίγο μπαχάρι τριμμένο. Λίγο μοσχοκάριδο. Λίγο γαρίφαλο. Του πάει πάρα πολύ κανέλα. Θεώρησα ότι είναι υπερβολή να βάλουμε και κανέλα εδώ πέρα αφού έχουμε τα άλλα μυρώδικα. Σπάμε λίγη δάφνη μέσα. Προσπαθούμε να μην βάλουμε τα κλονάρια. Βάζουμε το ρούμι. Αρκετό λάδι για να βοηθήσουμε αυτό το μείγμα των μυρωδικών να διαλυθεί σωστά. Βάλω λίγο ακόμα lime. Και στο τέλος, όταν είναι έτοιμη, ίσως προσθέσω λίγο μέλι. Θα δούμε, ανάλογα την πυκνότητά της και τη γεύση, μπορεί να προσθέσω λίγο μέλι. Θα βάλουμε λίγο αλάτι και θα αλατίσουμε και στο τέλος και επίσης λίγο πιπέρι. Τη δοκιμάζουμε πάντα. Ωραία. Νομίζω ότι θέλει λίγο ακόμα αλάτι. Τελικά θα βάλουμε λίγο μέλι. Οι πιπεριές που έχω βάλει έχουν κάνει τη δουλειά τους και είναι αρκετά καυτέρες, οφείλω να πω. Και θα βάλουμε και λίγο ξύδι. Άλλο ένα χτύπημα, πρέπει να γίνει μία πάστα. Να ενωθούν όλα τα υλικά μαζί. Τέλεια. Έχει αρκετή οξύτητα, βγάζει γλυκάδα το μέλι. Είναι όσο καυτερή πρέπει, γιατί οι σπόροι μου έδωσαν την ένταση που ήθελα. Τη βάζουμε στην άκρη και ξεκινάμε το μαγείρεμα στα τηγάνια. Λοιπόν, όπως σας είπα, είναι μια συνταγή η οποία έχει αρκετές παρασκευές. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με την πιο εύκολη, που είναι το καλαμπόκι. Το καλαμπόκι ουσιαστικά μπορούμε να το πάρουμε είτε φρέσκο είτε κατεψυγμένο. Αν χρησιμοποιήσουμε φρέσκο καλαμπόκι, πρέπει να το βράσουμε πρώτα σε νερό.
Απλά το βάζουμε σε νερό που βράζει. Αν θέλουμε, αρωματίζουμε το νερό. Αν δεν θέλουμε, δεν το αρωματίζουμε. Αν χρησιμοποιήσουμε κατεψυγμένο, το περνάμε απλά από ένα τηγάνι με ελάχιστο λάδι. Το καλαμπόκι θα το χρησιμοποιήσουμε στο τέλος σαν γαρνιτούρα για το κοτόπουλο, το ρύζι και τα φασόλια. Εμείς έχουμε φρέσκο, οπότε θα το βάλουμε σε νερό. Θέλει περίπου γύρω στα 10 λεπτά το πολύ. Και συνεχίζουμε φτιάχνοντας το κοτόπουλο. Έχουμε διαλέξει, όπως βλέπετε, στήθος κοτόπουλο, διπλό. Έχουμε αφήσει το δέρμα πάνω. Αν δεν θέλετε το δέρμα, το βγάζετε. Θα το αλατοπιπερώσουμε. Πάνω στο ξυλοκοπής. Και από τις δύο πλευρές. Έχουμε προθερμάνει το τηγάνι μας σε μέτρια θερμοκρασία. Ξεκινάμε λοιπόν. Όσο ψήνουμε το κοτόπουλο, πάμε να κάνουμε την προετοιμασία για το ρύζι. Θα ψιλοκόψουμε λίγα κρεμμύδια. Τα οποία θα τα σοτάρουμε στο δεύτερο τηγάνι. Σε μέτρια θερμοκρασία. Όσο το κοτόπουλο ψήνεται, θα προσθέσουμε λίγο ακόμα πιπέρι. Λίγο θυμάρι. Λίγο δεντρολίβανο. Και θα κατεβάσουμε τη θερμοκρασία. Υπάρχουν δύο τρόποι που μπορείτε να το φτιάξετε. Μπορείτε, έτσι όπως είναι έτοιμο, αφού του προσθέσουμε δύο τελευταία υλικά που είναι λίγο φρέσκος κολιάνδρος και λίγο μέλι, να το βάλετε σε ένα ταψάκι και μέσα στο φούρνο σε 170 βαθμούς για περίπου 20 λεπτά ή μπορείτε σε χαμηλή θερμοκρασία να το τελειώσετε στο τηγάνι σας. Εμείς θα το τελειώσουμε στο τηγάνι και στις δύο περιπτώσεις θα το ψήσετε με τη σάλτσα τζέρκ που έχετε φτιάξει. Άρα, κρατάμε λίγη σάλτσα, βάζουμε τη μισή μες στο τηγάνι. Έχουμε χαμηλώσει τη θερμοκρασία και την υπόλοιπη σάλτσα, αν χρειαστεί, θα την προσθέσουμε σταδιακά. Και πάμε για το ρύζι και τα φασόλια. Έχουμε μαράνει το κρεμμύδι, η θερμοκρασία μας είναι μέτρια και πάμε να σοτάρουμε ελαφριά το ρύζι. Χρησιμοποιούμε ένα μακρύ κοκορύζι, μπορείτε να βάλετε ό,τι ρύζι θέλετε. Θα βάλουμε λίγη κανέλα, την οποία θα τη βάλουμε ολόκληρη και δεν ξεχάσουμε να την αφαιρέσουμε προς το τέλος του μαγειρέματος. Λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι. Αντί για νερό στο ρύζι μας, θα χρησιμοποιήσουμε ζωμό από κοτόπουλο γιατί σίγουρα δημιουργεί ένα πιο γευστικό αποτέλεσμα. Έχουμε σοτάρει, έχουμε θωρακίσει το ρύζι, θα βάλουμε τα μαύρα φασόλια μέσα. Τα ανακατεύουμε λίγο και προσθέτουμε σιγά σιγά το ζωμό κοτόπουλο. Ο συνήθις τρόπος είναι ένα μέρος ρύζι, τρία μέρη ζωμού ή νερού. Εμείς αυτό θα το κάνουμε σταδιακά. Θα περιμένουμε το ρύζι να μας ζητήσει το ζωμό και μετά θα του βάλουμε. Οπότε πάμε ένα-ένα. Ένα ζωμό, ένα ρύζι και σταδιακά μπορεί να βάλουμε δύο ακόμα μέρη ζωμού. Το καλαμπόκι μας είναι έτοιμο. Έχει περάσει το δεκάλεπτο. Θα το σουρώσουμε και θα το βάλουμε στην άκρη σε ένα πιάτο. Θέλει περίπου ένα δεκάλεπτο ακόμα το κοτόπουλο και ένα δεκάλεπτο ακόμα το ρύζι. Όταν είναι έτοιμα θα τα ενώσουμε όλα μαζί και θα φτιάξουμε ένα νόστιμο πιάτο.
Το κοτόπουλο είναι σχεδόν έτοιμο. Πάμε να σουρώσουμε το καλαμπόκι. Το ζουμί που θα περισσέψει από το καλαμπόκι δεν το πετάτε. Αν θέλετε, το βάζετε μέσα στο ρύζι. Όπως βλέπετε, έχουμε ψήσει το κοτόπουλο, έχει καταλήξει με την πέτσα από πάνω. Έχουμε αφήσει λίγη σάλτσα στο τηγάνι, γιατί θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε σαν διακόσμηση, σαν ντεκόρ μέσα στο πιάτο μας. Το τελευταίο στάδιο, που για μένα είναι και το πιο σημαντικό, είναι το γιαούρτι που θα μπει από πάνω από το πιάτο και θα δώσει άλλη διάσταση στην όλη συνταγή. Γιατί θα τρως το καυτερό που έχει το κοτόπουλο και η σάλτσα και μετά θα παίρνεις μια κουταλιά με το γιαούρτι που θα το αρωματίσουμε με λάιμ ή αλλιώς γλυκολέμονο και με φρέσκο κόλιανδρο και εκεί θα κόβεται αυτό το καυτερό πράγμα που βγάζει πολύ νόστιμη σάλτσα μας. Οπότε για το γιαούρτι, σε ένα μπολ ανακατεύουμε γύρω στα 250 γραμμάρια. Θα βάλουμε ξύσμα από λάιμ. Και θα στύψουμε και μισό λάιμ μέσα. Θα ψιλοκόψουμε φρέσκο κόλιανδρο. Πολύ λίγο αλάτι. Θα το ανακατέψουμε καλά. Αν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε και μία σταγόνα λάδι για το άρωμα. Θα το βάλουμε λίγο στο ψυγείο να δέσει ένα 5 λεπτό, ένα 10 λεπτό και πάμε να στήσουμε πιάτο. Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορείτε να σερβίρετε αυτό το πιάτο. Μπορείτε, επειδή υπάρχουν πάρα πολύ ωραία ζουμιά μέσα στα τηγάνια, να ενσωματώσετε μέσα στο τηγάνι με το κοτόπουλο και τη σάλτσα τζέρκ, το ρύζι, τα φασόλια, να τα κάνετε όλα ένα μείγμα και από πάνω να βάλετε το μείγμα που έχουμε φτιάξει με το στραγγιστό γιαούρτι, το τάλ, το λάιμ και το κόλιανδρο. Ή μπορείτε να πάρετε ένα πιάτο, αν κάνετε κάτι λίγο πιο επίσημο, και ένα τσέρκι που χρησιμοποιούμε εμείς πολύ σε επαγγελματικές κουζίνες και να κάνετε ένα πολύ ωραίο στήσιμο μέσα στη βάση αυτή. Εμείς θα πάμε να κάνουμε το δεύτερο. Βέβαια, με ό,τι περισσέψει θα κάνουμε και το πρώτο για να δείτε πώς τρώμε λίγο μέσα στις κουζίνες. Πάμε λοιπόν. Στη συνέχεια βάζουμε το καλαμπόκι που το έχουμε βράσει. Το πιέζουμε και αυτό καλά. Από πάνω τοποθετούμε το κοτόπουλο. Ξεφορμάρουμε. Θα του βάλουμε μια καλή κουταλιά με το μείγμα που έχουμε φτιάξει με στραγγιστό γιαούρτι, το τάλ, κόλιανδρο και λάιμ. Και επίσης θα βάλουμε λίγη από τη σάλτσα που έχει περισσέψει το τηγάνι μας, γύρω-γύρω στο πιάτο. Κλωναράκι δεντρολίβανο. Λίγο ξύσμα από λάιμ. Και το πιάτο είναι έτοιμο. Αυτό που μου αρέσει εμένα όμως είναι αυτό που θα γίνει τώρα εδώ. Γιατί μέσα στο τηγάνι που έχει μαγειρευτεί το κοτόπουλο θα βάλω λίγο ρύζι ή αρκετό ρύζι.
λίγο καλαμπόκι. Θα το ανακατέψω να κάνω ένα ωραίο μείγμα. Γιατί συνήθως έτσι τρώμε στην κουζίνα, μην γελιέστε. Και μετά θα πάρω και το μπολ με το γιαούρτι και απλά θα φύγω. Καλή όρεξη.